Καλημέρα σας, ευχαριστούμε για αυτή την επικοινωνία. Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ. Ένα ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Ποιες είναι οι διαφωνίες σας στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο? Κοιτάξτε, έχουμε ένα ακόμα ασφαλιστικό νομοσχέδιο που έρχεται να συμπληρώσει εδώ και 30 χρόνια. Συμπληρώνονται βέβαια η ασφαλιστική νομοθεσία, η οποία κατεδαφίζεται κυριολεκτικά όλες τις κυβερνήσεις, ανεξάρτητα από το ποιο πολιτικό πρόβλημα έχουν. Ας πούμε ότι με το καινούριο νομοσχέδιο που καταθέτει η κυβέρνηση τώρα, όλες οι προηγούμενες περικοπές διατηρούνται. Μέχρι το 2014 έγινε σφαγιασμός στις συντάξεις. Δηλαδή 40% οι κύριες, 60% οι επικουρικές παρακάτω μέχρι τότε. Πληρώσαμε να παίρνουμε 14 μισθούς και παίρνουμε 12. Στη συνέχεια ήρθε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο Κατρούγκαλο, συμπλήρωσε αυτή την καταστροφική πορεία, έγινε η αφαίρεση της προσωπικής διαφοράς, έγινε η μείωση στις επικουρικές συντάξεις που έφτασε η μείωση αυτή μέχρι και 80% στις επικουρικές συντάξεις τις μεγαλύτερες, και φυσικά είχαμε περικοπές στα φάρμακα, σε κοινωνικές περικοπές, έχουμε επανυπολογισμό των συντάξεων με ελάχιστα χαμηλά ποσοστά, δηλαδή έπαιρνε ο άλλος στη σύνταξή του, έπαιρνε το 80%, στη συνέχεια παίρνει το 37,5%, και μια σειρά ακόμα ζητήματα που μπορεί να χρειάζεται πολλή ώρα να τα περιγράψουμε. Το καινούριο νομοσχέδιο τα διατηρεί όλα αυτά. Η κυβέρνηση είπε θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλο, ουσιαστικά τον διατηρεί, και μια μικρή αναπλήρωση που κάνει στην προσωπική διαφορά, η οποία δεν θα κοπεί στους παλιούς συνταξιούχους, αυτή θα γίνει λογιστικά. Στους νέους συνταξιούχους θα έχουμε καινούργιες περικοπές, αλλά και αν όλα αυτά εκλείπανε, μόνο και μόνο να έμενε ο υπολογισμός των συντάξεων, δηλαδή των συντάξιμων αποδοχών, με τους συντελεστές που προβλέπει η νομοθεσία για όλα τα χρόνια, αφού προηγούμενα παίρναμε μέσα στα 10 καλύτερα, στα 10 τελευταία χρόνια, τα 5 καλύτερα, τώρα γίνεται σε όλο τον ασφαλιστικό βίο. Μάλιστα. Οι καινούργιοι συνταξιούχοι θα έχουν μειώσεις μέχρι 40%. Αυτή Ωραία. Είναι η αλήθεια. Εδώ όμως Ηλία, μισό λεπτό. Έχουμε ακούσει τον πρόεδρο. Μην το ανοίξουμε άλλο, υπό την έννοια ότι έχει ήδη από την τοποθέτησή του βάλει αρκετά ερωτήματα τα οποία ακούει υπομονετικά. Ακόμα ένα μου επιτρέπετε. Ακούει ο κύριος υπουργός. Ακόμα ένα που είναι σημαντικό. Ένα τελευταίο, αν έχετε την καλοσύνη. Γίνεται ενοποίηση του επικουρικού με τον ΕΦΚΑ. Αυτό ανοίγει το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση, γιατί ξέρετε ότι το κράτος θα εγγυάται μόνο τα 384 και τα 340 ευρώ που την ονομάζει Εθνική Σύνταξη, και από εκεί και πέρα οι αναλογικοί και οι επικουρικές θα πηγαίνουν στον ασφαλιστικό τζόγο. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα, και είναι σημαντικά ζητήματα, παρά ότι καλλιεργήθηκε η λογική, κύριε Πεταράκη και κύριε Κοταρίδη, ότι θα πάει αυξήσει όλοι οι συνταξιούχοι, και οι συνταξιούχοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία από τα 2,5 εκατομμύρια θα έχουν μια μικρή αύξηση γύρω στις 300.000, είναι διόρθωση αυτή δηλαδή, και οι υπόλοιποι δεν θα πάρουν τίποτα.